Καλώς τους, εδώ είμαστε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής και μάλλον σας κρατούσαμε το καλύτερο για το τέλος. Στέλιο μου, welcome back. Λοιπόν, εδώ είμαι και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με έναν άνθρωπο που εκτιμώ απεριόριστα. Μου λείπει από την ελληνική τηλεόραση, όπως νομίζω σε πολύ μεγάλη μερίδα ανήσυχου κόσμου που θέλει τροφή για να σκέπτεται. Είναι ένας δημοσιογράφος, ένας συνάδελφος που έχει διανύσει χιλιόμετρα ανά τον κόσμο. Ναι. Και έχει τη μανία, ό,τι και αν συμβαίνει, νομίζω θέλει να το καταγράφει. Όπως έκανε και δεν ξέρω αν το έκανε ενστικτοδός αυτή τη φορά με τη δημιουργία της τελευταίας του ταινίας, στους παρόντες, που αναφέρεται ακριβώς στην πανδημία, αναφέρεται στη ζωή μας όπως αυτή εξελίσσεται το τελευταίο χρόνο. Να πούμε μία καλησπέρα στο Γιώργο Αυγερόπουλο, που είναι στην άλλη μεριά της χώρας, εκεί στην Αθήνα. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Καλησπέρα. Μεγάλη μας χαρά. Καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Μεγάλη μας χαρά. Ξέρουμε ότι αυτές οι μέρες είναι οι μέρες που έχουν πολύ φόρτο εργασίας, διότι γίνεται η παρουσίαση της ταινίας, διότι γίνεται συζήτηση γύρω από την ταινία, σε διάφορα μέσα, ραδιόφωνο. Η τηλεόραση έχει ανταποκριθεί? Οι συνάδελφοι της τηλεοράσεως έχουν δείξει αντίστοιχη ζέση, όπως το κοινό? Δεν θα το έλεγα. Νομίζω ότι θα είναι πολύ νωρίς ακόμα, ειδικά για την τηλεόραση. Αλλά να σας πω κάτι, δεν έχει χώρο η τηλεόραση πολλές φορές για παραγωγές ντοκιμαντέρ, για καινούργιες ταινίες. Έχετε ακούσει να συζητάνε για καινούργιες ταινίες? Εσείς είσαστε η φωτεινή εξαίρεση. Ποιος είναι ο φυσικός χώρος για ένα ντοκιμαντέρ, για μία ταινία που έρχεται λίγο να βάλει τη σκέψη μας σε άλλες ταχύτητες και σε άλλους προσανατολισμούς? Ο κινηματογράφος. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κοιτάξτε, μέχρι και τις αρχές της οικονομικής κρίσης, η τηλεόραση, όπως θα είχατε προσέξει, έδινε αρκετό χώρο στο ντοκιμαντέρ. Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης αυτό σταμάτησε, ειδικά με το κλείσιμο της ΕΡΤ, όπως καταλαβαίνετε, η οποία είναι ο βασικός, να το πω έτσι, φορέας, ας πούμε, προβολής και παραγωγής ντοκιμαντέρ, και από τότε δεν είχε επανέλθει. Και είναι πραγματικά θλιβερό αυτό. Δεν έχει επανέλθει, δυστυχώς. Είναι ένα είδος... Διότι όλο το σύστημα το τηλεοπτικό, να το πω έτσι, βρίσκεται σε μια κατάσταση όπου χορηγεί περισσότερο και επικροτεί περισσότερο την ψυχαγωγία παρά το ντοκιμαντέρ, που είναι μια μορφή κινηματογράφου η οποία μιλάει για το παρόν μας, έτσι. Και μάλιστα χρηματοδοτεί τη φτηνή ψυχαγωγία, τα reality. Είναι σαν να έκανε ένα τεράστιο πισωγύρισμα η ελληνική τηλεόραση. Ούτε καν στη μυθοπλασία δεν επενδύουν. Όχι, ελάχιστα. Ελάχιστα η ΕΡΤ είναι που επενδύει, μερικοί ιδιωτικοί σταθμοί, αλλά όχι στο ντοκιμαντέρ. Μου επιτρέπετε εδώ μία ερώτηση και στους δύο, που είσαστε χρόνια στην τηλεόραση. Όλοι είμαστε χρόνια στην τηλεόραση. Κύριε Αυγερόπουλε, εσείς περισσότερα από εμάς. Τελικά αυτή είναι η τηλεόραση που επιθυμεί ο κόσμος να παρακολουθεί? Διότι αν κρίνω εγώ από την ανταπόκριση του κόσμου αυτές τις ημέρες στην προβολή της ταινίας σας παρόντες, αντιλαμβάνομαι ότι ο κόσμος θέλει να δει και κάτι άλλο. Δεν του αρκεί αυτό που βλέπει αυτή τη στιγμή στην ελληνική τηλεόραση. Έχετε δίκιο απόλυτο. Ο κόσμος δεν είναι χαζός. Και εγώ τουλάχιστον δεν τον αντιμετωπίζω ως χαζό. Όλες μου οι δουλειές, σε όλες μου τις δουλειές προσέχω να σέβομαι την αισθητική του και την νοημοσύνη του. Σπουδαίο αυτό. Αυτό είναι το ένα. Αλλά προφανώς, κοιτάξτε, η τηλεόραση είναι πάντα ανοιχτή στο σπίτι και πάντα κάτι παίζει. Είναι μια παρέα, είναι κάτι. Ο κόσμος θα δει αυτό που του δίνεις. Εάν του δίνεις ένα ποιοτικό πρόγραμμα, είναι σαν να του δίνεις μια καλή τροφή. Όταν του δίνεις ένα ποιοτικό πρόγραμμα, θα κάτσει να το δει. Στη Ρουμανία, επί Τσαουσέσκου, η τηλεόραση έπαιζε μόνο Τσαουσέσκου. Την έβλεπε ο κόσμος, τι να κάνει. Δηλαδή, είναι θέμα τι του δίνεις. Πολλές φορές λένε αυτό θέλει ο κόσμος. Και μπαίνουμε σε μια λογική, ποιος γέννησε το αυγό, αν το γέννησε η κότα κτλ. Ο κόσμος θα δει αυτό που θα του δώσει. Αν του δώσεις ένα καλό πρόγραμμα, θα το δει, θα το αγκαλιάσει, θα το αγαπήσει ή θα διαφωνήσει. Τέλος πάντων, θα αναπτυχθεί ένας διάλογος που κάνει την κοινωνία μας καλύτερη, ξέρετε. Γιατί η τηλεόραση είναι σχολείο.
Μέσα από εκεί περνάνε πάρα πολλά πράγματα. Περνάει η εκπαίδευση, αν θέλετε, και γαλουχείται μια ολόκληρη γενιά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και νομίζω πολύ συνειδητά η ιδιωτική τηλεόραση επιλέγει τα τελευταία χρόνια να δίνει πρόγραμμα στο οποίο ο τηλεθεατής απλά χαζεύει. Να ρωτήσω, μια και λέγαμε στην αρχή της κουβέντας μας για τα αντανακλαστικά. Στην αρχή της πανδημίας νομίζω η ελληνική κοινωνία πάγωσε. Εσείς αμέσως σκεφτήκατε ότι αυτή τη νέα συνθήκη, αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση θέλετε να την κινηματογραφήσετε, θέλετε να την καταγράψετε? Αυτή είναι μια πολύ ωραία ερώτηση. Και εγώ πάγωσα, οφείλω να σας πω, όπως όλοι μας. Και καθόμουν σπίτι μου έχοντας μεγαλεπίβολα σχέδια ότι τώρα που όλοι κλειστήκαμε σπίτι και τέλος πάντων δεν χτυπάνε τηλέφωνα, δεν υπάρχουν mail, δεν τίποτα, θα βάλω σε εφαρμογή όλα αυτά τα... Θέλω να γράψω ένα σενάριο για μια ταινία μυθοπλασίας, είχα σκοπό να γράψω ένα μυθιστόρημα, θα έκανα το τάδε, το άλλο, δεν έκανα τίποτα από όλα αυτά. Ωστόσο άρχισα σιγά σιγά να μαζεύω υλικό, να βγαίνω έξω και να γυρίζω πράγματα ενστικτοδός. Μαζί με την σύντροφό μου και παραγωγό μου την Αναστασία. Αυτό που συνέβη μαγικά ήταν ότι κάποια στιγμή ήρθε το IMET, που είναι ένας οργανισμός για την προώθηση και την προάσπιση της δημοσιογραφίας, ίσως ένα από τα καλύτερα πράγματα που έχουν συμβεί στα μίντια τα τελευταία χρόνια, και μου λένε οι άνθρωποι του, ο Στρατής και η Άννα, να σου πω κάτι, γυρίζεις κάτι αυτή την περίοδο? Λέω εγώ ναι. Μου λέει και εμείς γυρίζουμε, μήπως θες να ενώσουμε δυνάμεις εδώ? Και κάπως έτσι γεννήθηκε η ιδέα να γίνει αυτό το project, το project Παρόντες, που είναι ένα project το οποίο το είχαν ξεκινήσει ήδη τα παιδιά του IMET, και μετεξελίχθηκε πλέον, μεγάλωσε, έγινε πολύ πιο ευρύ και έγινε μια ταινία, η οποία μιλάει, κλείνει μέσα της, να το πω έτσι, έναν ολόκληρο χρόνο. Το χρόνο, τη χρονιά του κορονοϊού. Αυτό που ζήσαμε όλοι μας. Και δεν είναι, να το πω έτσι, μια υγειονομική ταινία. Δηλαδή δεν αναφέρεται στους υγειονομικούς χειρισμούς, εμβόλια, τις μεταλλάξεις του ιού, επιστημονικά debates κτλ. Αλλά είναι μια κοινωνικοπολιτική ταινία που αφορά την πολιτική διαχείριση της πανδημίας και τις ιστορίες μικρών αφανών ηρών που έζησαν τις επιπτώσεις αυτής της ιστορίας. Το περίεργο, το παράδοξο στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι η συνθήκη πάνω στην οποία δουλέψατε δεν έχει τελειώσει. Είμαστε ακόμα μέσα σε αυτό. Και παρακολουθώντας χθες την πρεμιέρα της ταινίας, συνειδητοποιούσα ότι είναι σαν να ζω, σαν να ήμουν εγώ ήδη σε μία ταινία πρωταγωνίστρια και έβλεπα στην οθόνη μπροστά μου μία ταινία που είχε φτιαχτεί για τη δική μου ζωή. Ήταν λίγο σουρεαλιστικό αυτό που συνέβαινε χθες. Αυτό είναι και το συνέστημα όλων των τριών τελευταίων ταινιών που έχω φτιάξει, να σας πω την αλήθεια. Ναι. Το ακούω συνέχεια αυτό. Γι' αυτό και το λέω. Πολλές φορές στο Αγορά και στο Αγορά 2, ο κόσμος που αναφερόταν στην ελληνική οικονομική τραγωδία και στην ανθρωπιστική κρίση, στα χρόνια της λιτότητας και των μνημονίων, ο κόσμος έβγαινε από τον κινηματογράφο και η ταινία συνεχιζόταν μπροστά στα μάτια του, έτσι. Πραγματικά. Επομένως, ναι, αυτό είναι το πολύ, να το πω έτσι, κρίσιμο στοιχείο, το ότι η ιστορία εξελίσσεται, βρίσκεται μπροστά σου, ακόμα και όταν σταματήσεις να βλέπεις την ταινία. Ωστόσο, η ταινία είναι πάντα εκεί, δεν ανατρέπεται, γιατί αναφέρεται σε γεγονότα τα οποία ήδη έχουν συμβεί, ήδη έχουν γράψει τη δική τους ιστορία και στην ουσία βρίσκεσαι σε μια τροχιά όπου παρακολουθείς όντως τη δική σου ζωή και τη συγκρίνεις ενδεχομένως με τις ζωές και τις άλλων ανθρώπων, οι οποίοι βρέθηκαν μέσα στη δίνη, ας πούμε, όλου αυτού του πράγματος. Μου δίνεται αφορμή για το ερώτημα που ετοιμαζόμουν να σας κάνω. Ποιους έπληξε περισσότερο τελικά αυτή η πανδημία, ή ισχύει αυτό που ακούσαμε πολλές φορές, νομίζω, να αναπαράγεται, ότι
έχουμε όλοι μια κοινή μοίρα απέναντι σε ένα ιό, σε μια ασθένεια. Είναι αλήθεια ότι όταν στην πρώτη φάση της πανδημίας ακούγαμε πολύ συχνά το γεγονός ότι είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στον ιό, υπό την έννοια ότι δεν ξεχωρίζει αν είσαι φτωχός ή πλούσιος και ότι μπορεί να αρρωστήσεις κτλ. Και είδαμε πολύ πλούσιους ανθρώπους να νοσηλεύονται και να χτυπημένοι από τον κορονοϊό. Ωστόσο, δεν ήμασταν όλοι ίσοι στην αντιμετώπιση του ιού, στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Είναι άλλο να είσαι ένας πλούσιος άνθρωπος και να έχεις ένα γιώτη και να μπορείς να πας να καταλύσεις εκεί. Και είναι άλλο πράγμα να είσαι ένας φτωχός που θα μπεις μέσα σε ένα δωμάτιο, θα ζεις σε ένα σπίτι 40 τετραγωνικών με 3 παιδιά. Τελείως διαφορετικό πράγμα. Επομένως, όχι, δεν ήμασταν όλοι ίσοι απέναντι στην πανδημία. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο μάθημα που παίρνουμε, και ότι οι πιο ευάλωτοι αυτής της κοινωνίας, αυτοί που βρίσκονταν σε μη πλεονεκτική θέση απέναντι από τους υπόλοιπους, ήταν αυτοί που χτυπήθηκαν περισσότερο. Η πανδημία υπό αυτή την έννοια ήταν μια ασύμετρη κρίση σε σχέση με μιλώντας για τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν ευάλωτοι, και χτύπησε περισσότερο τους ανθρώπους, το χρώμα του δέρματος, το φύλο, γυναίκες χτυπήθηκαν περισσότερο, η φυλή, η οικονομική επιφάνεια έπαιξαν και άλλη μια φορά το ρόλο τους. Άρα εδώ για μία ακόμη φορά επιβεβαιώνεται αυτό που πολλοί γενικόλογα λέμε, μέσα σε μία κρίση οι φτωχοί γίνονται φτωχότεροι και οι πλούσιοι πλουσιότεροι, και όπου φτωχοί ας βάλουμε η λιγότερο ευνοημένη αυτού του συστήματος μέσα στο οποίο ζούμε. Γιατί δεν είναι μόνο οικονομικοί παράγοντες, αν πλούτησαν ή αν έχασαν χρήματα. Πώς όλο αυτό μετακύλησε σε όλους τους τομείς της ζωής τους. Από την εκπαίδευση των παιδιών, τη δυνατότητα π.χ. να κάνουν τηλεκπαίδευση στα παιδιά τους. Όλα τα κομμάτια. Ακριβώς, είναι πάρα πολλά. Η περίθαλψη, ο εγκλεισμός σε μία βίλα και με κήπους και σε ένα διαμέρισμα 40 τετραγωνικά. Κάτι που μου έκανε τρομερή εντύπωση παράλληλα, παρακολουθώντας την ταινία και σκεπτόμενη όλο αυτό, και νομίζω ότι σας άκουσα και χθες κάποια στιγμή να το συζητάτε και με την κυρία Βουσδούκου, είναι η αίσθηση που έχουμε για το χρόνο. Όλα αυτά ξεκίνησαν στη ζωή μας σχεδόν ένα χρόνο πριν. Φτάνουμε ένα χρόνο μετά να συνειδητοποιούμε ότι μα όντως έγινε σε ένα τόσο μικρό κομμάτι της ζωής μας, συνέβησαν όλα αυτά. Και μήπως τελικά δεν ήταν μικρό, αλλά ήταν πολύ μεγαλύτερο, σαν να κατέλαβε πολλά περισσότερα χρόνια της ύπαρξής μας αυτό το τραυματικό γεγονός. Είναι πράγματι έτσι. Είναι σαν να έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, ναι. Να το πω έτσι. Είναι πολύ πυκνός ο χρόνος. Ο χρόνος κυλάει διαφορετικά σε αυτή την περίπτωση. Κάποιος μπορεί να αναλογιστεί το πώς ζούσαμε, ας πούμε, το Μάρτιο με το πρώτο lockdown, ας πούμε, θα νομίζει ότι έχουν περάσει τουλάχιστον 2-3 χρόνια. Εγώ έτσι αισθάνομαι, να σας πω την αλήθεια. Και από την άλλη, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχει ένας κόσμος πριν από τον κορονοϊό και ένας κόσμος μετά τον κορονοϊό. Είναι αυτός ο ούτε καν μονοκύτταρος οργανισμός ήρθε να διαχωρίσει, να το πω έτσι, μια πρώτερη κατάσταση με την κατάσταση που θα συμβεί από εδώ και στο εξής. Και αυτό είναι, νομίζω, το πιο σημαντικό. Είναι, και αν θέλετε, για κάτι που ενδεχομένως να είναι χρήσιμη ταινία, είναι χρήσιμη στο δημόσιο διάλογο για να μπει επιτέλους στο τραπέζι και στην Ελλάδα, όπως έχει συμβεί και σε άλλες χώρες του πλανήτη, το ποια είναι η επόμενη μέρα. Ποια είναι η επόμενη μέρα της πανδημίας. Αυτό θα είναι κάτι που θα πρέπει να βρισκόμαστε σε εγρήγορηση όλοι εμείς, οι ενεργοί πολίτες, όπως μου αρέσει να λέω και όπως θεωρώ τον εαυτό μου. Διότι, ξέρετε, από την πανδημία πήραμε πάρα πολλά μαθήματα. Ποια είναι αυτά για εσάς. Έχουμε πάρει. Ποια είναι αυτά τα μαθήματα? Ότι το σύστημα με το οποίο λειτουργούν οι κοινωνίες μας στις τελευταίες 4 δεκαετίες δεν λειτουργεί. Δηλαδή, ότι το γεγονός ότι υπήρχαν φωνές στο παρελθόν, το κυρίαρχο δόγμα δηλαδή, όχι φωνές, που έλεγαν ότι η παντοδύναμη αγορά, το ελάχιστο κράτος, αφήστε την αγορά να κάνει τα μαγικά της, μην επεμβαίνει το κράτος. Ξαφνικά είδαμε ότι
αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια μιας τέτοιας κρίσης. Δεν μας έσωσε η αγορά από την πανδημία. Ήταν οι δημόσιες πολιτικές οι οποίες μπήκαν μπροστά. Ήταν οι δημόσιες πολιτικές οι οποίες έριξαν τεράστια ποσά στις οικονομίες παγκοσμίως. Ήταν οι δημόσιες πολιτικές οι οποίες επιβάλλαν lockdown. Ήταν οι δημόσιες πολιτικές οι οποίες χρηματοδοτούσαν την έρευνα, που φτιάξαν τα εμβόλια, που φτιάξαν τα νοσοκομεία κτλ. Φωνές οι οποίες λέγανε δεν χρειάζεται το δημόσιο σύστημα υγείας και δεν συμμαζεύεται, όλα αυτά τα πράγματα ανατράπηκαν. Η θρησκεία της αυστηρής λιτότητας που εφαρμόσαμε, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό ως Έλληνες, που εφαρμόστηκαν τα τελευταία 10 χρόνια στην Ελλάδα, ξαφνικά τις είδαμε αυτή τη θρησκεία να διαλύεται, να σταματάει μέσα σε χρόνο ρεκόρ και τεράστια ποσά να φεύγουν από το κράτος. Μας λέγουν δεν υπήρχαν λεφτά, δεν υπάρχουν λεφτά, ξαφνικά υπήρχαν λεφτά, ξαφνικά το κράτος μπορούσε, ξαφνικά, δηλαδή όλο αυτό το πράγμα ήρθε να αποδείξει ότι ο βασιλιάς ήταν γυμνός. Γιώργο, και αυτά είναι τα μαθήματα που πρέπει να πάρουμε από όλη αυτή την, να το πω έτσι, όλη αυτή την περίοδο. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση την επόμενη μέρα να ξαναγυρίσουμε στο επίπεδο των πολιτικών και στο επίπεδο της δημόσιας συζήτησης που βρισκόμασταν στο παρελθόν, υπό την έννοια ότι κάποια στιγμή θα κληθεί, θα έρθει και στο τραπέζι και στην Ελλάδα, σιγά σιγά έρχεται και στο εξωτερικό και συζητιέται ποιος θα είναι εκείνος που θα πληρώσει για την πανδημία την επόμενη μέρα. Να ρωτήσω. Εάν ξαναγυρίσουμε στην πολιτική. Δώστε μου ένα λεπτό να τελειώσω τη σκέψη μου. Αν ξαναγυρίσουμε στη λογική ότι το κόστος αυτό θα το πληρώσουν με περικοπές οι πολλοί, με λυσκληρή λιτότητα κτλ., τότε δεν έχουμε μάθει τίποτα απολύτως από όλο αυτό το πράγμα, από όλο αυτό που περάσαμε και έχουμε και υποβαθμίσει, μη σας πω, τις ζωές που χάθηκαν. Ήδη το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με μελέτες που δημοσιεύει προτείνει και συμβουλεύει τις κυβερνήσεις των κρατών να φορολογηθούν οι πλούσιοι για να πληρώσουν το χρέος που θα προκύπτει από το κόστος που προκύπτει από την πανδημία. Η προοδευτική φορολογία είναι ένα άλλο πράγμα που έχει μπει στο τραπέζι του, να φορολογηθούν δηλαδή οι άνθρωποι, όσοι έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα, θα πρέπει να συνεισφέρουν περισσότερο. Οι ίδιοι εκατομμυριούχοι, πολλές φορές βλέπουμε τελευταία, να ζητούν οι ίδιοι να υπογράφουν γράμματα και να λένε φορολογήστε εμάς περισσότερο, ναι. Γιατί το κάνουν αυτό? Θέλει κανένας να φορολογείται περισσότερο? Όχι, αλλά... Είναι γιατί έχει επέλθει η συνείδηση, έχει επέλθει η αντίληψη πλέον, ότι δεν μπορείς να βγάζεις υπερκέρδη την ώρα που οι ανισότητες εκτινάσονται. Είδαμε τον ιδιοκτήτη της Amazon, τον Jeff Bezos, κατά μεσής της πανδημίας να βγάζει 13 δισεκατομμύρια δολάρια σε μία και μοναδική ημέρα. Ένα μόλις 24. Αυτό έδειξε. Αυτό είναι απολύτως λάθος. Απολύτως απαράδεκτο. Ένα σύστημα που επιτρέπει κάτι τέτοιο να συμβαίνει. Είναι απολύτως συμβατό όμως. Συγγνώμη. Είναι απολύτως συμβατό με αυτό που λέμε σκληρός καπιταλισμός. Είναι αυτό. Είναι η απογείωση αυτού του πράγματος. Ακριβώς. Ακριβώς λοιπόν η πανδημία έδειξε ακριβώς αυτό. Και επειδή εντείνονται οι ανισότητες και επειδή ο καπιταλισμός, όπως πολύ σωστά είπατε, γίνεται από άγριος ανθρωποφάγος, νομίζω ότι και επειδή τα συστήματα, ξέρετε, τα κοινωνικά και οικονομικά συστήματα δεν είναι γραμμένα στην πέτρα. Παλιότερα είχαμε άλλα συστήματα. Ναι. Ούτε ο καπιταλισμός, αν θέλετε, είναι ο ίδιος με τον καπιταλισμό που είχαμε τη δεκαετία του 60, του 70, του 80. Και νομίζω ότι πλέον εμείς όλοι, η κοινωνία των πολιτών, θα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, έτσι ώστε να δούμε τι θα συμβεί και να ελέγχουμε την εξουσία. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε καθαρές ματιές, χρειαζόμαστε κριτική προς την εξουσία και αυτό είναι καθήκον των δημοσιογράφων, να σας πω την αλήθεια, που δυστυχώς δεν το βλέπουμε να συμβαίνει. Αντιλαμβάνομαι με αυτά που λέτε και τον τίτλο «Γιατί παρόντες». Για ακριβώς. Λοιπόν, και μια και είπατε για τη δημοσιογραφία, να ρωτήσω,
τη σχέση της δημοσιογραφίας και της πανδημίας. Πώς αντιμετώπισαν, κατά τη γνώμη σας, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας αυτή την κρίση? Μπήκε η ενημέρωση σε καραντίνα? Χρειαζόμαστε, όπως έλεγα πριν, κριτική και κριτικές φωνές στους χειρισμούς της κυβέρνησης. Οι δημοσιογράφοι είναι για να ελέγχουν την εξουσία, έτσι με μάθανε εμένα. Όταν ξεκινούσα, μου λέγανε, εμείς είμαστε αυτοί, αυτή είναι η εξουσία. Και πρέπει να βάζουμε στο μικροσκόπιο τις κινήσεις που κάνουν. Άρα λοιπόν, κοίταξε, όταν εκλέγεις μια κυβέρνηση, λέει, όταν εκλέγεις μια κυβέρνηση, θεωρείς ότι αυτονόητο, κατά τη γνώμη μου, ότι τα πράγματα θα τα κάνει καλά. Πρέπει να τα κάνει καλά, τελεία. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, όπου δεν κάνει καλά, θα πρέπει καλόπιστα, αν θέλεις, να πηγαίνεις και να εντοπίζεις το λάθος. Όταν δεν υπάρχει καμία κριτική παρά μόνο αγιογραφίες, ο Μέτρης Σκακιστής, το αδίστακτο Τσιτά, ο Μωυσής, παιδιά, αυτά δεν υπήρχαν στο παρελθόν. Δεν υπήρχαν. Δηλαδή, εγώ μεγάλωσα σε μία, πώς να το πω, σε μία κοινωνία όπου τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ήταν κάπως χωρισμένα στη μέση. Δηλαδή, κάποια ήταν που υποστήριζαν, ξέρω εγώ, την εκάστοτε κυβέρνηση και κάποια άλλα τις ασκούσαν κριτική. Ξέρω εγώ. Ακόμα και τα ίδια τα μέσα που πολλές φορές υποστήριζαν την κυβέρνηση ασκούσαν κριτική. Λοιπόν, τώρα βλέπουμε κάτι υπερβολές απιστεύτου βεληνικούς και σε αυτό έχει παίξει τεράστιο ρόλο η λίστα Πέτσα και ο τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση επιχείρησε και τα κατάφερε εν πωλής να προσετεριστεί και να χειραγωγήσει τον τύπο στην Ελλάδα. Και το αποτέλεσμα είναι ότι είμαστε στην 24η θέση από τους 27 στο θέμα της ελευθερίας του τύπου. Άρα, εντυπωσιακό πέρα, δηλαδή. Πέρα από το πολύ μεγάλο οικονομικό κόστος που έχει αυτή η πανδημία, για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, έχει κόστος σε πάρα πολλά επίπεδα. Είτε αυτό λέγεται φυσικά ελευθερία του λόγου, είτε λέγεται δημοκρατία, είτε λέγεται πρόσβαση στα αγαθά, τα κοινωνικά αγαθά, είτε λέγεται κοινωνικό κράτος που δεν μπορούμε πια να το πούμε ως κοινωνικό κράτος. Για σας, ποιο θεωρείτε ότι είναι το μεγαλύτερο κόστος που μπορεί να αφήσει τελικά πίσω της αυτή η πανδημία? Μπορεί να είναι ένα κοινωνικό τραύμα, ίσως? Καταρχήν υπάρχει ένας τεράστιος φόβος, ο φόβος της αρρώστιας, ξέρετε, το οποίο κάνει πολλούς ανθρώπους να κλείνουν τα σπίτια τους, να φοβούνται, να μην αντιδρούν. Ναι. Το δεύτερο είναι η χειραγώγηση του τύπου που είπαμε πριν και το τρίτο είναι ο φόβος, ο φόβος απώλειας συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων και δεν ξέρουμε κατά πόσον όταν η πανδημία σταματήσει, εφόσον σταματήσει, αν αυτά τα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα, όπως για παράδειγμα το δικαίωμα του συνέρχεστε, επανέλθουν στην προτεραιά κατάσταση. Μάλλον. Και ο τελευταίος μεγάλος φόβος είναι η πείνα που θα πέσει. Η πραγματική πείνα. Ναι. Δηλαδή, διάβαζα σήμερα ότι σύμφωνα με την Ελστάτ, με τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν σήμερα, η απώλεια των τζίρων των ιδιωτικών επιχειρήσεων ανέρχεται στα 40,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Το οποίο είναι τρομακτικό. Δυσθεώρητα ποσά αυτά. Κύριε Βιερόπουλε, γιατί κάνετε ντοκιμαντέρ? Καταρχήν γιατί είναι σαν τα τραγούδια το ντοκιμαντέρ. Δηλαδή, δημιουργείς κάτι το οποίο μπορεί να συγκινήσει τον άλλον. Και εάν είσαι και δημοσιογράφος όπως είμαι εγώ και το κάνεις μέσα από εκεί, δηλαδή χρησιμοποιείς τη δημοσιογραφία ως ένα εργαλείο, τότε έχεις την ευκαιρία, ως ένα από τα πολλά εργαλεία που χρησιμοποιείς, τότε έχεις την ευκαιρία να πεις κάτι πολύ πιο ευρύ και να μπορέσεις να μιλήσεις για πράγματα που αφορούν όχι μόνο το στενό σου περίγυρο, αλλά ολόκληρη την οικουμένη. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο καλύτερο είδος κινηματογράφου, να σας πω την αλήθεια, από αυτό. Εμένα με συγκινούν πολύ τα ντοκιμαντέρ, βλέπω ντοκιμαντέρ, μου αρέσουν πάρα πολύ. Μαθαίνω πράγματα και είναι ένας τρόπος να μιλήσεις για πράγματα που σε καίνε. Όπως ακριβώς θα έγραφες ένα τραγούδι αν ήθελες κάτι να πεις. Συγγνώμη που αναφέρομαι συνέχεια στη μουσική, παίζω λίγο μουσική, γράφω και κάνα τραγούδι καμιά φορά. Επομένως, είναι κάτι το οποίο το έχω έτσι σχεδιάσει. Και επίσης είναι δημιουργία, έτσι μην το ξεχνάμε, ακριβώς όπως ένα τραγούδι.
Όταν είσαι θυμωμένος θα γράψεις ένα οργισμένο τραγούδι. Όταν είσαι ερωτευμένος θα γράψεις ένα ερωτευμένο τραγούδι. Νομίζω όπως αρέσουν σε εσάς τα ντοκιμαντέρ, αρέσουν πάρα πολύ σε εμάς. Και αγαπάμε και τα δικά σας ντοκιμαντέρ. Πρεμιέρα έγινε χθες, αλλά... Έγινε η avant première χθες. Ναι, η avant première, διορθώ. Έχουμε ξεχάσει πια και τους κινηματογραφικούς όρους. Έχουμε να πάμε σινεμά κάτι χρόνια. Ο δεν κόσμος... Κοιτάξτε, έχετε απόλυτο δίκιο και για μένα είναι πολύ παράξενο. Θα σας πω γιατί. Συνήθως στην avant première μαζεύονται λίγοι άνθρωποι, πολύ εκλεκτοί, οι οποίοι κτλ. Τώρα επιλέξαμε να κάνουμε ένα κάλεσμα, έτσι, και να κάνουμε μια avant première... διαδικτυακή. Χωρίς online. Διαδικτυακή, ακριβώς. Το κακό είναι ότι δεν βλέπεις τον άλλον. Δηλαδή δεν τον βλέπεις να αντιδράει, να γελάει κατά τη διάρκεια της ταινίας, δεν βλέπεις τα μάτια του, τον ρωτάει μια ερώτηση μετά το τέλος της προβολής. Είναι αλλιώς. Αλλά απ' την άλλη, χθες την avant première που παρακολουθήσατε κι εσείς, την είδανε σύμφωνα με τις μετρήσεις 20.000 άνθρωποι. Δηλαδή, κάτι που δεν θα μπορούσε να γίνει υπό άλλες συνθήκες. Ακριβώς. Οι υπόλοιποι που μας ακούν πώς μπορούν να δουν την ταινία σας και πού? Θα ανακοινωθούν πολύ άμεσα, τη Δευτέρα συγκεκριμένα, και άλλες προβολές. Θα πάμε στην επίσημη πρεμιέρα πια και θα συνεχίσουμε και θα μείνει η ταινία μετά να παίζει σε ένα ψηφιακό κινηματογράφο, να το πω έτσι. Με το καλό και στους κανονικούς τους κινηματογράφους, αυτούς που ξέρουμε, εμείς τους ανθρωπένιους, που κάθεσαι στο κάθισμα, που βλέπεις τον άλλο εκεί απέναντί σου, λίγο πιο πάνω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή κουβέντα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε για την ταινία που μας παραδώσατε σε εμάς το κοινό. Να θυμηθούμε. Δηλώνουμε παρόντες. Υγεία και δύναμη, κυρία Βιερόπουλα. Να είστε καλά. Καλό βράδυ να έχετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.